Γινόταν κοκλέντι λοιπόν εδώ και επειδή λοιπόν συγκατοικούσαν με κανένα πενταριά οικογένεια Τούρκοι, καλούσαν και αυτούς. Ανάγκη τους είχαν ας πούμε τους Τούρκους κατά κάποιο τρόπο και εκλοντάγαν λοιπόν το χώρο αυτό. Εν τω μεταξύ το έχουν διαμορφώσει, δεν ήταν έτσι. Και επειδή εκλοντάγαν λοιπόν, χόρευε ένας νεαρός τόσο ωραία λοιπόν και ενθουσιάστη γυναίκα του Πασά. Και λέει, μωρέ, σένα σου άξιζε για βεζίρι και Πασά. Και θύχτη λοιπόν ο άντρας της και τραβάει την κουμπούρα, μπαμ και σκοτώνει το παιδί. Μέσα στο χορό, στη χαρά, έγινε λοιπόν και το κακό αυτό. Διαμαρτυρήθη η γυναίκα του για την πράξη αυτή και αντί να συμμορφωθεί αυτός, επιχείρησε να σκοτώσει τη γυναίκα του. Τελικά λοιπόν παρεμποδίστηκε από τον κόσμο τότε και ξεκουμπήθηκε έφυγε από τη Ζάχολη, καπαλού πήγε. Και για το θλιβερό συμβάν αυτό που ήταν 7 του μηνός, γιατί είπαμε 6 ήταν το Πάσχα και 7 ήταν η δεύτερη μέρα που επιστρέψαν τα 7 και παρήσα εδώ. Να θυμίζουν το θλιβερό γεγονός που συνέβη τότε. Οπότε και τα κυπαρίσια έχουν ιστορία, δεν είναι τυχαία. Καταλάβετε.